Το ΦΠΑ μπορεί να ανέβει και από το 23% στο 24%, ωστόσο η συντεχνία αρτοπιών Εύρου με αποφασή της ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως αυτή η αύξηση δεν θα φέρει ανατιμήσεις στην τιμή πώλησης του ψωμιού. Μπορεί η αύξηση του φόρου να συνεπάγεται και με επιπλέον αύξηση στο κόστος λειτουργίας των αρτοπίων, ωστόσο όπως δήλωσε ο Κώστας Κευρεκίδης, πρόεδρος των αρτοπιών Εύρου, το ψωμί είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, απαραίτητο σε όλους, ως εκ τούτου η αύξηση αυτή θα απορροφηθεί από τους ίδιους τους αρτοπιούς. Ο φρούς της γειτονιάς δεν πρόκειται να κάνει καμιά ανατίμηση στα προϊόντα του άρτου, γιατί καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος. Έχουν κοπεί συντάξεις, έχουν κοπεί μισθοί, οπότε όλη αυτή την αύξηση την απορροφήσουν τα ίδια τα αρτοπία. Επίσης, ο πρόεδρος των αρτοπιών Εύρου δήλωσε πως μπορεί μια αύξηση της τάξης του 1% να ακούγεται μικρή, ωστόσο για μια επιχείρηση σημαίνει αρκετά μεγάλη αύξηση των εξόδων και του κόστους λειτουργίας της. Οι φήμες που ακουστήκαν ήταν περισσότερο ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα έξοδα και μπορεί να μην φαίνεται το 1 ή το 2% όταν είναι μικρά τα ποσά, όλα τα είναι μεγάλα τα ποσά, είναι δυσβάσταχτο ακόμα και αυτό. Έχει ανέβει όλη η ενέργεια. Προσπαθούμε, παρόλο που είναι αδιατίμητο το ψωμί και ο κάθε αρτοπιός το βάζει σύμφωνα με τα έξοδά του, πιστεύω ότι στην περιοχή μας και όχι μονάχα, σε όλη την Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει καμιά ανατίμηση στο ψωμί. Ο κόσμος από πρώτη του μηνός που ήρθε στο φούρνο ήταν διστακτικό, σας ρώτησε? Όχι, το ξέρανε, γιατί τους το λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά ανατίμηση στο ψωμί.